Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Άλλη μία Τετάρτη μας βρίσκει κοντά και όπως σας είχα υποσχεθεί θα είναι μουσική Τετάρτη. Και όχι μόνο μουσική, θα έχει και ομορφιά μέσα, θα έχει και καλεστία. Γιατί καλεσμένη μου δεν είναι μόνο ότι εκπέμπει καλλιτεχνική αυτή, είναι και μανικέν και τραγουδίστρια και στιχουργός. Είναι τόσο όμορφη που έχει και ομορφιά και μανικέν δηλαδή. Όπως πάντα με βλέπετε και είμαι λίγο έτσι από τη δουλειά αγχωμένη και με την έντασή μου. Να πω ότι την προηγούμενη Παρασκευή η Ένωση Κριτών Νέα Σμύρνης είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην εκδήλωση που έκανε στο Άλσος της Νέα Σμύρνης για τις Ιωνικές Γιορτές. Ήταν η Στεργάκη, ήταν καταπληκτική, ήταν ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, πήγε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια σε όλο το Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Κριτών Νέα Σμύρνης. Να πω μετά ότι την Κυριακή που έγινε η εκδήλωση από τους Μανιάτες, που ήταν η βράβευση για τους πρωταθλητές, ήταν μια ημέρα πραγματικά, ήμουν εκεί πέρα, τον κόσμο τον ωραίο που γνώρισα, τους πρωταθλητές, τα πόσα ενδιαφέροντα αθλήματα, το πώς γνώρισα, το πώς βοηθάει ο αθλητισμός, τα παραπληγικά παιδιά και τα αμαία και πόσο δύναμη τους δίνει. Και γενικά όλες τις πληροφορίες που πήραμε ήταν μια επιτυχημένη ημερίδα. Συγχαρητήρια λοιπόν να πούμε και σε όλους, και στην Πρόεδρο των Μανιατών και σε όλο το Δέλτα Σίγμα των Μανιατών που έκανε αυτή την ημερίδα. Και όλα πήγανε πολύ καλά και η εβδομάδα μας ξεκίνησε καλά. Και όπως σας είχα υποσχεθεί λοιπόν την προηγούμενη Τετάρτη, που ήταν έτσι περίεργη η εκπομπή μας, σας υποσχέθηκα ένα ανερχόμενο ταλέντο και δεν είναι μόνο ανερχόμενο, είναι και ταλαντούχο, είναι υπερβολικά ταλαντούχο. Και τώρα μου φαίνεται με παίρνει ζωντανά ο Γιώργος ο Δήμου για να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία παράσταση, Γιώργο. Σήμερα θα είναι η παράσταση «Παντρεύω τον μπαμπά» στην πλατεία Αμερικής, στο θέατρο Αλεξάνδρεια, έτσι δεν είναι Γιώργο? Σε έχω ανοιχτή ακρόαση, είμαι στην εκπομπή. Σ' ακούμε όλοι. Ναι, για πες μας λοιπόν, γιατί σ' ακούνε, σ' έχω στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής και της πολύ αγαπημένης μου φίλης Ολυμπία Αγγίδου, είμαι ο Γιώργος Οδύμας και ο Γιώργος. Απόψε, επειδή είναι ο πρώτος κύκλος των παρατάσεων του Παντρεύω τον μπαμπά. Ναι. Ωραία. Τα έχω πει εγώ, έχω διαβάσει το δελτίο τύπου στην προηγούμενη εκπομπή, απλά επειδή είχε τεχνικά προβλήματα δεν ανέβηκε. Και την πιο προηγούμενη, δηλαδή δύο Τετάρτες σας έχω ανακοινώσει. Αλλά τώρα σε είδα που με πήρες και λέω, επειδή ξέρω ότι σήμερα κλείνει ο πρώτος κύκλος. Με περιμένετε για να δούμε, θα τα πούμε Γιώργο, θα σε πάρω μετά όταν τελειώσω. Καλή δύναμη, φιλάκια, τα λέμε. Έγινε. Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε τις παραστάσεις. Θέλω να σας συστήσω λοιπόν τη Μαρία. Την Μαρία Θεοφίλη. Έχει μέσα και το Θεό και το Φίλη. Και το Φίλη. Ναι, δεν είναι λοιπόν τυχαίο νομίζω το επίθετό σου. Όχι. Θεοφίλη. Λοιπόν, άμα θέλεις έλα λίγο πιο κέντρο. Να είσαι έτσι στη μέση. Εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε μια γυναικάρα, μπήκε μέσα στο στούντιο και εγώ την κοίταγα έτσι. Πραγματικά όμως έτσι, ε. Της λέω κάτσε μια καρέκλα κοπελιά, γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Είναι δηλαδή, είναι άλλη μια Ολυμπία, είναι θεά, είναι ένας ξανθός άγγελος, λοιπόν έσκασε μύτη στο NSDV και το φώτισε εδώ πέρα. Τι κοπελάρες. Λοιπόν, Μαρία Θεοφίλη, για να σε... Να μας καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλώς μας βρήκες, καλώς σε βρήκαμε. Για πες μου λοιπόν, μαράκι μου. Εγώ ήμουνα πρώην μοντέλο. Εννοείται ότι, δηλαδή, αν δεν είχες περάσει από το μοντέλο και θα ήταν αμαρτία από το Θεό. Και τώρα μπορείς να πας και σε αυτό που βλέπω στην τηλεόραση.
που κάνουν με τα συνδυμασίες και με αυτά και με αυτά. Νομίζω το έχεις. Δεν θα το προτιμούσα. Δεν σ' αρέσει το φάσιο και... Μ' αρέσει, εντάξει, αλλά δεν είναι η προτεραιότητά μου. Εντάξει, τώρα βασικά έχω κάνει το κύκλο μου με το modeling. Βασικά κοιτάω στο τραγούδι να δικτυωθώ κάπως, γιατί είμαι λίγο καινούρια. Έχω βγάλει 2 τραγούδια δικά μου και με ενδιαφέρει να δώσω βάση περισσότερο σε αυτό. Ωραίο είναι αυτό όμως. Αλλάζεις καριέρα λοιπόν. Ναι, ακριβώς. Αλλάζεις καριέρα και από το modeling πας στο τραγούδι, αλλά γράφεις κιόλας όμως. Πάντα έγραφες, από μικρή έγραφες, δεν είναι τώρα. Απλά τώρα δεν τρέπεσαι να το βγάλεις προς τα έξω και να τα εκφράσεις. Έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Έγραφα, απλά δεν είχα μπει στη διαδικασία να φανερώσω κάτι δικό μου. Τόλμησα τώρα και... Ήσουν αντροπαλούλα. Ναι, λιγάκι. Ναι, το βλέπω εγώ όμως. Φαίνεται αυτό στο πρόσωπό σου, ότι πρέπει να είσαι από τους ανθρώπους τους πιο εσωστρεφείς. Πιο... Ναι, θα έλεγα ναι, λίγο είμαι. Ναι. Φαίνεται αυτό, δηλαδή, ενώ βλέπεις μια εντυπωσιακή κοπέλα, έτσι, φαίνεται η ταπεινότητά της, έτσι, και η σοβαρότητά της και ο σεβασμός της. Αυτό το βλέπω εγώ και στο βλέμμα σου και στο χαμόγελό σου και όπως τη στάση σου γενικά. Και είναι ωραίο αυτό ότι δεν έχεις ψωνιστεί με λίγα λόγια, να το πούμε. Όχι, καθόλου. Γιατί σαν ωραία γυναίκα θα μπορούσες να ήσουν μια ψωνάρα. Σίγουρα. Να ξεκολλήσω. Εγώ είμαι ψωνάρα που δεν είμαι ωραία. Σκέψου δηλαδή να ήμουν, τι θα γινόταν. Και δεν έχεις ψωνιστεί, αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, όχι, μη προσγειμένο άτομο, γιατί εντάξει, ξέρω, είναι ένας χώρος, τώρα είσαι, αύριο μπορεί να μην είσαι, δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Από πού κατάγεσαι, λίγο πιο δυνατά μιλάμε όμως για να ακουγόμαστε. Είμαι από τη Χαλκίδα. Α, ωραία. Έχω μεγαλώσει εκεί, ναι. Εγώ λοιπόν όταν μιλάω στους πελάτες, τους λέω, με λένε Χαλκίδου. Πώς σας λένε, λέω, θα θυμάστε τη Χαλκίδα. Ωραίο, είναι ωραίο επώνυμο. Ναι, Χαλκίδου, Χαλκίδα, το έχω συνδυάσει έτσι για να θυμούνται οι πελάτες. Και τους λέω, θα θυμάστε τη Χαλκίδα που έχει τα τρελά νερά, γιατί και εγώ τρελή είμαι, εκείνη που τους αποτελώνω. Δηλαδή ο άλλος και να θέλει να με βρίσει, γιατί κάνω εισπρακτική δουλειά. Δεν με βρίζει, βάζει τα γέλια. Να σου λέτε, θα τη βρίσω. Εντάξει. Και έχεις γράψει το «Είσαι ήλιος». Ναι, είναι το πρώτο μου τραγούδι που κυκλοφόρησε εδώ και μερικούς μήνες, δεν είναι πάρα πολύ καιρός. Και έχω ανεβάσει και ακόμα ένα, το «Πόσα όνειρα». Κάτσε να ακούσουμε αυτό και μετά θα μου πεις, γιατί εμένα μου έχει πει ένα πουλάκι ότι έχεις δώσει σε κάποια συγκροτήματα, αλλά θα μου τα πεις μετά αυτά. Κάτσε, το βάλουμε, το ακούσουμε από την αρχή. Η αγάπη όλα τα αλλάζει.
τραγούδι αυτό. Ευχαριστώ. Ωραίο, μπράβο σου και ξέρεις τι μ' αρέσει. Είναι αυτό που πες, τώρα ξεκίνησα να τα βγάζω προς τα έξω. Ναι. Δειλά-δειλά τα βήματά σου. Και ξεκινάς ωραία νομίζω, είναι πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό. Βέβαια, από ό,τι τώρα λέγαμε, γράφεις και κάποια ποιηματάκια, κάποια στιχάκια που μου τα έχεις κατοκριμένα μου τα έχεις. Ναι, δεν τα έχω φανερώσει. Σιγά-σιγά όμως ναι. Τώρα την έψινα, γιατί είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν τολμούν να πρέπει να τους πιάσεις, να τους βγάλεις έξω και να τους παρουσιάσεις τη δουλειά τους. Είναι οι ντροπαλοί καλλιτέχνες που κρύβουν το πραγματικό τους έργο. Και τώρα της έλεγα, της αγαπημένης μου Μαρία, Μαρία λένε την Παναγία, Μαρία λένε και σένα, της έλεγα ότι πρέπει αυτούς τους στίχους να τους βγάλεις να κάνεις μια συλλογή ποιητική. Ναι, σιγά σιγά. Με μικρά βηματάκια, εντάξει. Μπράβο. Να πούμε την αγάπη μας στο φίλο μας, στο Σαραντάκι. Τον Πάνο Σαραντάκι. Τον Πάνο Σαραντάκι, που περιμένω να βγει το περιοδικό για να δω τη συνέντευξή μου, το πες το όνομα για τα ξεχνά. Το Hero, το Metal. Hero Metal. Ναι. Και νομίζω ο Σαραντάκης μου είπε ότι έχει πάρει στίχους σου και είναι να τους δώσει σε κάτι metal και σε κάτι rock συγκροτήματα. Ναι, ναι. Άρα δεν γράφεις μόνο ελαφρολαϊκά, γράφεις και πιο ροκ, γράφεις και πιο έτσι, γράφεις είμαι και πιο ποιοτικά, σε όλα μέσα. Ναι, μου αρέσει γενικά η μουσική. Μα εγώ νομίζω ότι η έκφραση δεν έχει... Όταν εκφραζόμαστε, εκφραζόμαστε. Ναι, ναι. Δεν έχει, εκφράζομαι ροκ, εκφράζομαι... Μετά τα παίρνουν και το κάνουν οι μουσικοί ό,τι θέλουν, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι να σου ταιριάζει βέβαια και όλος και το στυλ και... Αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσει να ακούω όλο το είδος της μουσικής. Δεν είμαι αποκαθιλωμένη σε ένα. Ναι. Ναι, μου αρέσει. Και εγώ έτσι κάνω. Και εμένα όλα μου αρέσουν. Mm. Μ' αρέσουν και τα παραδοσιακά, μου αρέσουν και τα ροκ. Και το ροκ. Ανάλογα με τη στιγμή και... μου. Ναι. Θα ακούσει και το λαφρολαϊκό, θα ακούσει. Και το σκυλάδικο. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Που τώρα έχει καταργηθεί το μπουζούκι. Αν δει τα περισσότερα καινούργια τραγούδια δεν έχουν μπουζούκι. Δεν έχουν, ναι. Όταν κάνεις μουσικοθεραπεία, που υπάρχουν θεατρικές ομάδες, ομάδες που κάνουν ψυχολογία με τη μουσική και αυτά, ηχοθεραπεία τέλος πάντων, εντάξει, το μπάσο, το μπαμπαμπαμπ και του μπουζουκιού το αυτό μας γιώνει. Ναι. Το μπουζούκι είναι γιωτικό, σε γιώνει, ναι, να ξέρεις. Ναι, ισχύει αυτό βέβαια. Μας φέρνει πιο κάτω. Mm. Το τσιφτετέλι σε προσγειώνει. Το μπουζούκι, το ζεμπέκικο μας, το μπάμπα, μας γειώνει, μας πάει προς τα κάτω. Μας φέρνει στην πραγματικότητα, στη γη. Ναι, ναι. Νομίζω κακώς έχουν αφαιρέσει κάποια όργανα, έτσι δεν είναι, από τη μουσική. Ναι, εντάξει, είναι κάποιες αλλαγές πιστεύω ότι... παίζονται κάποιες άλλες διασκευές, τα μπερδεύουν λίγο με άλλες μουσικές, κάνουν κάποια μίξ. Εμένα έχει τύχει να σηκωθώ πρωί και να ακούσω βαριά λαϊκά. Πρωί-πρωί. Ναι, βαριά λαϊκά όμως το ζεμπέκι που αυτό για να έρθω στα ίσα μου. Τόσο πολύ. Ναι. Και έχει τύχει να σηκωθώ και να ακούω όπερα και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, ανάλογα με τη στιγμή μου, ακούω το τραγούδι. Ναι. Ναι. Πώς είμαι ψυχολογικά, ρε παιδί μου. Ναι, έτσι, κατάλαβα, ναι. Εγώ προσαρμόζομαι όλες τις παρέες, ότι και αν μου τύχει, δεν θα πω όχι, α, τι είναι αυτό, θα το ακολουθήσω. Τι ζώδιο είσαι, με τι νομίζεις, τι είμαι. Ταύρος. Ταύρος. Όχι. Ζυγός. Α, γι' αυτό είσαι κοκέτα. Ωραίες οι ζυγίνες. Λίγο αναποφάσιστες, αλλά είναι ωραίες. Ναι, τα ζυγίζουμε λίγο. Ναι, ναι. 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 Όχι, αρκετά τα ζυγίζετε. Ήσταν αποφάσιστη λίγο. Μέχρι να πάρετε μια απόφαση. Τέλει το χρόνο του. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είστε καλά παιδιά, είστε καλές φίλες, είστε κοκέτες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα καλεστία και αυτά και αυτά βγήκαν από τους ζυγούς. Ναι. Οι ζυγοί είναι γι' αυτό το πράγμα. Είναι... Τους αρέσει το έξω, πώς να σου το πω. Το, ναι, να είσαι περιποιημένη, όμορφη. Ναι, ναι. Και όλες οι ζυγίνες που ξέρω είναι έτσι. Οι περισσότερες δηλαδή είναι έτσι. Σε έχω πάρει μονότερη με λόγο μιλάω. Για πες μου μερικά πράγματα για σένα. Εγώ μεγάλωσα στη Χαλκίδα. Αργότερα άρχισα να ασχολούμαι λίγο με το modeling. Έκανα πάρα πολλά ταξίδια λόγω της δουλειάς.
Μετά ασχολήθηκα και λίγο με την ηθοποιία. Ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό. Ναι. Το δοκίμασα. Έπαιξα αρκετά σειρά, πολύ γνωστά. Πες μας. Είχα παίξει τη Μαρία την Άσχημη και σε άλλα αρκετά. Α, γι' αυτό μου φαίνεσαι νομικούλα. Ναι, είχα πάει σε πρωινάδικα, με τη τηλεόραση. Γενικά έχω ασχοληθεί, έχω βγει αρκετά στην τηλεόραση. Τέτοια ώρα γυναίκα δεν θα ήταν στην τηλεόραση. Δεν θα βγει στην τηλεόραση, ποιος θα βγει. Έχω βγει σε εκπομπές, στον Αντένα, και αρκετά. Και έχω βγει και σε διαγωνισμούς ομορφιάς, έχω βγει Μις Πελοπόννησος. Γενικά έχω κάνει πολλά, ναι, έχω ασχοληθεί αρκετά. Είδες, και όταν λέω ότι είναι ταπεινή και μου τα λένε, εγώ θα τη βγάλω, θα έχω κανένα τέρα εδώ πέρα και δεν μου τα λένε. Με το ζόρι να σας τα βγάλω. Την άλλη φορά είχα φέρει ένα σενεριογράφο με το ζόρι να μου πει ότι έχει γράψει. Αυτός γράφει τη μουρμούρα με τη γυναίκα του. Με το ζόρι να του το βγάλω να μου το πει. Ναι, τόσο ναι, ταπεινός. Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζεις ότι ξέρει ο άλλος. Νιώθεις ότι. Τα ξέρει. Ναι, ότι εντάξει, ναι, λες τώρα τι να δεν πω. Ξέρει, ναι. Ναι, να πω κάποια πράγματα που έχουν φανεί, έχεις βγει. Λες εντάξει. Είναι. Έχουμε κάνει οικογένεια, όχι, τι, όχι, το αφήσαμε στα καλλιτεχνικά, ναι, όχι. Εσύ και μικρή δεν ακόμα. Δεν έτυχε κιόλας, εντάξει. Εντάξει, είσαι και μικρή, δεν βιάζεσαι, τώρα θα κάνεις. Από εδώ και πέρα, σιγά. Μα είσαι όλα τα χρόνια μπροστά σου, τάξεις. Αλλά είσαι και ωραία γυναίκα, δεν γινόταν να μην είσαι στην τηλεόραση. Δηλαδή και εγώ όταν σε είδα, άνοιξα την πόρτα, λέω, μα δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Και έπρεπε να σε κρατήσουν εκεί, αλλά αν πεις και εκεί πέρα υπάρχουν δολοπλοκίες, Εντάξει, είναι ένας χώρος, καλό είναι να έχεις κάποιες άκρες, να πατάς κάπου δυνατά. Ναι. Θέλει να έχεις πλάτες. Ναι. Αυτό. Γερές πλάτες. Ναι, μόνος σου δεν γιατί μόνος σου βέβαια δεν γίνεται. Ναι, άσε που μπορεί να σε φάνε και οι ίδιοι εκεί πέρα, όταν δουν ότι κάτι πάει να ξεχωρίζει, το τρώνε. Νομίζω οι ίδιοι. Ναι, εντάξει, είναι ένας χώρος πάρα πολύ δύσκολος. Να θέλεις κάποιον να σε. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν σε ερωτευτεί ένας σκηνοθέτης, ένας παραγωγός και τέλος πάντων ένας κάποιος, δεν πρόκειται να κάνεις. Να πέσει στα σωστά άτομα, πιστεύω. Ή να πέσει ανθρώπους φιλότιμους που πραγματικά θα αναγνωρίσουν το ταλέντο σου και θα σε προωθήσουν όπως πρέπει. Ναι, βέβαια. Αλλά θα πέσει σε τέτοιο team. Ναι, εντάξει. Είναι και τυχερά όλα, πιστεύω. Είναι και τυχερά. Ναι. Και πολύ προσοχή θέλει. Ξέρεις, τι σκεφτόμουν χθες το βράδυ που κοιμόμουν. Τώρα σου κάνω μια εσωτερική μου εξομολόγηση. Εγώ, ρε παιδί μου, από μικρή, όταν κατάλαβα τον εαυτό μου, λέγα ηθοποιός, γι' αυτό είμαι γεννημένη. Ωραία, για τίποτα άλλο. Πρόσεξε όμως, όταν το έλεγα όμως σαν όνειρο, είχα μια σκέψη, μικρούλα τώρα, μικρό παιδί. Είχα μια σκέψη ότι δεν θα τα καταφέρεις σε μια ζωή στον αγώνα και μια ζωή κάτι θα μπαίνει εμπόδιο. Και πραγματικά έχω φτάσει 48 χρονών και έτσι έχει γίνει. Δηλαδή ακολούθησα την καρδιά, παράτησα όταν ήμουν στη δραματική, ακολούθησα τον άντρα μου. Μετά όταν ξέρω εγώ πήγα να ξαναπάω στην ίδια σχολή, πέθανε ο δάσκαλος εκείνος που είχα. Μετά ξέρω εγώ, δηλαδή μου μπαίνουν εμπόδια σε πράγματα που να κάνω, μου μπαίνουν εμπόδια. Καταλαβες. Ναι, αυτό τώρα που λένε δεν είναι τυχερό να γίνει. Μα πρόσεξα, αυτή την αίσθηση όμως την είδα από μικρό παιδί. Ότι ναι, εσύ θες να γίνει. Δηλαδή που έλεγα, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, δεν λέμε, θα γίνω ηθοποιός. Μου έλεγε η φωνή μέσα μου, θα είσαι στον αγώνα. Δηλαδή, σαν να το ξέρω ότι ποτέ δεν θα το ολοκληρώσω αυτό. Μήπως το παίρναγε στο μυαλό σου και αυτό. Και γι' αυτό σου το έχω μαγνητήσει. Ναι, και σε τράβαγε και. Από την άλλη, λέω, μπορεί να γίνει το μπαμ τώρα. Ναι, ποτέ δεν ξέρει. Βέβαια, ναι, δεν έχει τελειώσει κάτι. Ναι, μπράβο. Βέβαια. Δεν είσαι. Εντάξει, εγώ ίσως δεν το έχω κυνηγήσει όσο πρέπει. Αλλά νομίζω ότι θα πεθάνω, αλλά δεν θα είμαι ολοκληρωμένη. Όχι, δεν το σκέφτεσαι έτσι. Δεν θα είμαι ολοκληρωμένη, γιατί εγώ αυτό θέλω να κάνω. Αυτή είναι πράγμα. Δηλαδή το ότι κάνω εκπομπές και αυτά είναι για να ταΐζω την πραγματική μου. Αυτό που αγαπάς, ναι. Αυτό που ναι, καταλαβαίνω. Για να ξεδίνω δηλαδή. Ναι. Να ξεδίνω καλλιτεχνικά, να ξεδίνω. Αλλά στην ουσία αυτό είναι το που πρέπει να κάνω. Εντάξει, στην πορεία. Σκεφτόμουν αυτό στο βράδυ. Είχα ανήσυχο. Είχε ανήσυχο ύπνο.
Και σκεφτόμουν ένα τέτοιο πράγμα. Σκέφτομαι θετικά και όλα καλά πάνε. Μωρέ, σκέφτομαι και θετικά, αλλά... Να μην βάζεις, όχι, γιατί έχω εμπόδια. Ναι, καλά, τώρα δεν όχι έχω. Όχι, και να ρε, παιδί, αυτό... Μα δεν σκέφτηκα αυτό, σκέφτηκα ότι από εδώ και πέρα θα γίνει ένα μπαμ ξαφνικό. Τώρα πώς θα γίνει δεν ξέρω. Θα γίνει. Εξ ουρανού. Τι θαύμα θα γίνει. Ακριβώς. Έτσι. Τέλεια. Να βάλουμε και τ' άλλο ή όχι πιο μετά, τι λες εσύ. Σε λιγάκι, άσε να περάσει λίγο χρόνο. Να περάσει ο χρόνος μας λίγο. Κάποια εμφάνιση σε κάποιο μαγαζί ακόμα δεν έχεις. Έχω βγει σε κάποια πολύ έτσι μικρά, έτσι, σαν ταβερνάκι, σαν αυτά. Ναι, ναι, έτσι. Πολύ μικρά, έτσι, για να πάρω και εγώ την ιδέα, γιατί, εντάξει, το να βγεις σε ένα μαγαζί μεγάλο, με πολλά όργανα, είναι κάτι πολύ μπαμ. Λίγο... Σιγά σιγά, ναι. Ναι, δεν θέλω να κάνω βιαστικά πράγματα και θέλω να είναι σίγουρα. Να σου πω κάτι, καλύτερα να ξεκινήσεις έτσι μικρά, μπουάτ, ναι. Κατάλαβες τέτοια, και μετά, για να πάρεις και τον αέρα σου. Ναι. Ναι. Άλλωστε και τώρα, έτσι όπως τα έχουν κάνει τη νύχτα, δεν υπάρχουν μεγάλες πίστες. Καλά, και οι μεγάλες πίστες τώρα... είναι για τα πολύ μεγάλα ονόματα. Καλά, υπάρχουν όλο μικρομάγαζα. Δεν υπάρχει πια που ήταν, ξέρω εγώ, ο Διογένης και υπήρχε, ξέρω εγώ, και απέναντι τα Χίλιο και είχε τους πιο... Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει παλιά, πια αυτό. Ναι, ναι. Τώρα έχουν αλλάξει πάρα τώρα πολλά είναι, πράγματα. Τώρα είναι ή μεγάλα μαγαζιά που θα είναι 10 μεγάλοι καλλιτέχνες μαζί, γιατί δεν κρατιούνται αλλιώς. Ναι. Και μετά τα κουτουκάκια, τα μαγαζάκια τα μικρά, εντάξει, ναι. Όσα μαγαζάκια υπάρχουν, λέει, να τώρα μου δείχνει μια, η φίλη μου η Ελευθερία, μια τραγουδίστρα έχει έρθει εδώ πέρα, μου στείλε από το μουσικό μεζοδοπολείο, από το Χαλάνδρι. Α, ναι, το με ακούσει. Πίστα είναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί έτσι που είδα από τη... Με φαγητό και τέτοια. Ναι, ναι, και θα κάνει την πρόβα της. Ή προχτές είχα πάει και είδα την Καρά, και εκείνη είναι σε ένα μικρό μαγαζί ουζερί στον Πειραιά. Δεν θα βάζει 100-200 άτομα, ούτε 100 άτομα θα βάζει μέσα το μαγαζί, 150. Ναι, ναι. Και η Καρά έχει βγάλει 3 δίσκους με τη Χέβερ. Ναι, βέβαια, ναι. Και παρόλα αυτά, είναι σε ένα μικρό μαγαζί. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν πια τα... Ναι, έχει αλλάξει ο τρόπος, είναι όπως ήταν παλιά, που το ξέραμε, ναι. Έχει αλλάξει το... Έγινε, έχει αλλάξει. Και βέβαια πως δεν πρέπει να υπάρχει και δισκογραφία. Έτσι δεν είναι. Τώρα πιο πολύ γίνεσαι γνωστός όταν ανεβάζεις στο YouTube, Ναι, τώρα μέσω ίντερνετ μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Διαφημίσεις τον εαυτό σου όπως θες εσύ, ότι σου αρέσει να ανεβάζεις. Και είναι μια πολύ καλή διαφήμιση, πιστεύω. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έτσι είσαι ελεύθερος να προωθήσεις εσύ τον εαυτό σου, αυτό που λες, όπως θες. Έτσι, και ναι. Δεν έχεις άλλους να σου πούνε τι και να σου κάνεις. Ό,τι θέλουν εκείνοι και να μην σ' αρέσει εσένα. Ενώ έτσι επιλέγεις και διαλέγεις εσύ αυτό που θεωρείς εσύ ότι σ' ανεβάζει. Τι ωραία κοπέλα που είναι. Λοιπόν... Κάτσε να βάλω και το άλλο σου. Το άλλο, όπως είπαμε, πώς λέγεται. Το άλλο είναι «Πόσα όνειρα». Είναι λίγο πιο μελαγχολικό, νομίζω. Έχει... Εντάξει, είναι τελώς διαφορετικό το ένα από το άλλο. Μετά θα κλείσουμε με το πρώτο. Εμένα το πρώτο μου άρεσε πιο πολύ. Να τη ζεις.
Που έχεις βάλει είναι μια καλύτερη από την άλλη. Εντάξει. Είναι, είσαι μια κούκλα. Και μου έλεγες τώρα για τα ταξίδια, ε. Ναι, και με το χώρο. Πες μου ότι έχεις κάνει και πριν τα Ατλαντικά ταξίδια. Βέβαια. Πού και πού για να ζηλέψω. Έχω πάει Μαϊάμι. Εκεί θέλω να πάω, ναι. Έχω πάει Παχάμες. Εκεί θέλω να πάω, ναι. Έχω πάει Κέιμα. Εκεί θέλω να πάω, ναι. Του Κάιρος. Ούτε Κάιρο έχω πάει. Λος Άντζελες. Ούτε και έχω πάει. Καραϊβική, πώς το λένε, Χαβάη. Α, σε κούφανα λίγο, ε. Ναι, αυτό το μόνο που πήγα πετύχε και πήγα και ήταν ένα θαύμα. Αυτό ήταν στον Καναδά που πήγα μόνο. Σε τρεις πολιτείες του Καναδά, Νιαγάρα, Κίνγκσκο, Μόντρεαλ και Χάλιφαξ. Τέσσερις. Για χαρά. Αυτό δηλαδή, και μια Ιταλία που έχω πάει εξωτερικό και μια Τινησία που έχω πάει και τι άλλο έχω πάει και Τουρκία. Α, Κωνσταντινούπολη και εγώ έχω πάει. Σμύρνη, όχι Κωνσταντινούπολη. Α, δεν έχω φτάσει. Κωνσταντινούπολη έχω πάει. Δεν έχω πάει στην Αγία Σοφιά ακόμα, θέλω να πάω. Έχω πάει δύο φορές στην Τουρκία. Αλλά έχω πάει μέχρι τη Σμύρνη. Εκεί Σμύρνη και το Τσεσμέκι που είναι η Μύκονο της Τουρκίας. Ναι. Σε αυτά. Αλλά θέλω κι εγώ να κάνω πολλά ταξίδια. Θέλω να γυρίσω. Α, σου αρέσει τα ταξίδια. Ναι, πολύ. Είναι πολύ ωραία σαν να ρε παιδί, ανοίγει το μυαλό σου, ανοίγει το εγκέφαλό σου. Βλέπεις πράγματα. Το ιδανικό είναι αυτό που κάνει μία συνάδελφος του γιού μου που επειδή καζίνα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Βέβαια. Πηγαίνει λοιπόν σε κάθε χώρα και κάθεται 2-3 χρόνια, γνωρίζει την κουλτούρα τους, πάει στο Λονδίνο, δούλευε στο καζίνο και στο Λονδίνο. Ένα χρόνο, δύο. Μετά πάει και έτσι έχει πάει σε πάρα πολλές χώρες. Α, πολύ ωραία. Και κάνει αυτό με τη δουλειά της, πάει αλλά κάθεται ένα χρόνο για να προλάβει να γνωρίσει και την κουλτούρα. Ναι, βέβαια, γιατί κάθε μέρος είναι διαφορετικό. Βλέπεις κάτι καινούριο, ο κόσμος είναι διαφορετικό. Αλλιώς είναι να πας για τουρισμό και αλλιώς είναι να πας να μένεις, να δουλεύεις, να... Μα δουλεύεις, δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα. Σίγουρα, τουρισμός είσαι... Εντάξει, άμα δουλεύεις από Δευτέρα με την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το έχεις κενό. Δηλαδή τώρα πες ότι εγώ είχα τη δυνατότητα με τη δουλειά μου να πάω στο Λονδίνο, ωραία. Θα δούλευα Δευτέρα με Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο θα εξερευνούσα το Λονδίνο. Ναι. Με αυτή τη λογική. Δεν μου αρέσει η ατμόσφαιρα. Είναι καταπνικτική. Ναι, δε, αυτό που πήγα και είδα δεν μου άρεσε καθόλου.
Εμένα μου αρέσει πολύ ο ήλιος. Εμένα, ο ήλιος, μα φαίνεται, έχει πάρει ωραίο χρώμα. Η Αιγίδα είναι νησί στην ουσία, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά τάξη, παρατάξη, εγώ δεν είμαι. Επειδή ενώνεται, δεν είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει και τη θάλασσά της, έχει τα πάντα, έχει παραλίες να πας. Ναι. Πας και εκεί ή εδώ πέρα περισσότερο? Περισσότερο ταξιδεύω σε πολλά μέρη. Εντάξει, στη Χαλκίδα πάω για τους δικούς μου βασικά. Εντάξει, θα τους δω λίγο και θα φύγω. Δεν είμαι πολύ της Χαλκίδας, εντάξει. Είναι και θα σε βουτήξουν Χαλκιδέοι, δεν σε αφήσουν να φύγεις μετά, σε απαγάγουν εκεί πέρα. Εγώ απορώ πως δεν σε έχει αρπάξει κανείς εκεί πέρα. Έφυγα μικρή γι' αυτό. Γι' αυτό την έφυγα γρήγορα. Ναι, εντάξει, άμα έχεις μεγαλώσει ένα μέρος, λες θέλω να δω και άλλα πράγματα, να φύγω. Να... Και εμένα μου αρέσει να βλέπω πολλά μέρη. Ναι, δεν θέλω να μένω σε ένα σημείο. Ναι. Βαριέμαι. Κι εγώ. Βαριέμαι, αυτό το παθαίνω και εγώ. Βαριέμαι. Θέλω να αλλάζω πράγματα, να αλλάζω καταστάσεις, ώστε να. Και ανοίγει και ο εγκέφαλος μετά, ξέρω εγώ. Είσαι πιο ανανεώνεσαι, νιώθεις πιο γεμάτος, πιο καλή ενέργεια, πιο θετική ενέργεια έχεις πάνω σου. Βέβαια είναι και πολύ κουραστικά. Γυρνάς και είσαι κομμάτια, θέλει να επανέλθεις. Τα ταξίδια που σου λέει 12 ώρες μέσα στο αεροπλάνο, 10 ώρες μέσα στο αεροπλάνο. Ναι, ειδικά στην Αμερική και αυτά ήταν πολύ μεγάλα ταξίδια. Αυτά με κούρασαν πάρα πολύ, ναι. Αλλά όταν πας πιο κοντά. Και πάλι, εντάξει, είναι η αλλαγή που σε χαλάει λίγο μέχρι να επανέλθει το σώμα σου. Θέλεις κάποιο χρόνο. Ναι. Ναι. Αυτό που λένε που παθαίνουμε το jet, αυτό λες. Ναι. Υπάρχει λέει και η διάρκεια του ταξιδιώτη, το ξέρεις εσύ αυτό? Όχι. Που πάει ο άλλος επειδή αλλάζει ατμόσφαιρα, δηλαδή από εδώ να πάω τώρα στις Φιλιππίνες, επειδή αλλάζω την ατμόσφαιρα παθαίνει το έντερο. Ναι, γενικά ο οργανισμός μπλοκάρεται, παθαίνει. Δηλαδή παθαίνεις, μπορεί να κρυώσεις, μπορεί να κολλήσεις κάτι μέσα από το αεροπλάνο, όταν είσαι σε ένα κλειστό χώρο και είσαι και πολλές ώρες. Τα 2 χρόνια με την καραντίνα δεν σάλταρες που δεν μπορούσες να πας πουθενά? Εγώ είχα. Περπάταγα συνέχεια. Έβγαινα συνέχεια και παίρνω το αυτοκίνητο και έφευγα. Και τι έβαζε, γυμναστική? Έβαζα γυμναστική, έβαζα το σκύλο. Έχεις σκυλάκι? Όχι. Αλλά έχουν κάποιοι φίλοι μου. Έβαζα αυτό. Και εγώ έβαζα όλο γυμναστική, ό,τι κάνω. Ναι. Έβαζα και καμιά τράπεζα, ότι και καλά θα πάω να πληρώσω τράπεζα και τέτοια. Έβαζα και αυτό. Τι άλλο έβαζα? Αυτά. Αλλά δεν είχα περάσει ποτέ από πλότ. Ποτέ. Δεν μένα, ποτέ δεν είχα περάσει. Ναι, πέρασα. Πέρασα, ποτέ δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Όχι και εγώ. Αλλά δεν υπήρχε μέρα που να κάτσω με το σπίτι, δεν μπορούσα. Συνέχεια να φεύγω, να φεύγω. Εγώ, εντάξει, εμάς εδώ Νέα Σμύρνη, έχει ωραίες πλατείες. Ναι. Και πήγαινα και στις πλατείες της Καλλιθέας και στο Φάληρο, παλιό Φάληρο, πήγαινα πλατείες με τα πόδια, περπάταγα πλατείες και καθόμουν εκεί στα παγκάκια στις πλατείες. Και γενικά και με φίλες μου δίναμε ραντεβού σε πλατείες και πίναμε καφέ την Κυριακή. Κάναμε τέτοια. Εγώ ανέβαινα το Λυκαβητό πάνω. Να βλέπω ψηλά πάνω, ναι, να βλέπω. Πού μένεις, ζωγράφου? Προς τα εκεί, προς τα πάνω, ναι. Γι' αυτό πήγαινε εκεί. Είναι ωραία από εκεί. Ναι. Πολλοί κόσμοι πήγαινε στο Λυκαβητό. Ναι. Ο γιος μου, ο αδερφός μου έπαιρνε τις κυρίες. Τώρα ξέρεις τι. Είχα κάνει φυσικοθεραπείες στον Αφιένα. Με το που τελείωσαν οι φυσικοθεραπείες, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Αντί να γίνω καλύτερα, έχω γίνει χειρότερα. Με τη φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η φυσικοθεραπεία αυτή ή είναι ένα πάθο εγκεφαλικό και είναι τα πρώτα σημάδια. Μη σκέφτεσαι. Γιατί έτσι. Και σήμερα, όπως μίλαγα με τον κόσμο. Έφευγε η γλώσσα μου και το. Άμα μιλάς πολύ και έχεις κουραστεί. Μιλάνε αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο. Μιλάω 8 ώρες. Λίγο δουλειά. Είναι. 8 ώρες. Εντάξει. Και να έχει κουραστεί και να μπερδεύεται αυτό βέβαια, εδώ. Ναι, όσο... Αυτό είναι ή θα πάθω κανένα εγκεφαλικό. Α, μη σκέφτεσαι έτσι. Παπα. Δεν έχεις τέτοια άβρα πάνω σου. Όχι. Η φίλη μου η ψυχαράκι μου πέτα πεθάνω 67 χρονών. Άρα έχω ακόμα. Πόσο μικρή. Ναι, η ψυχαράκι που είχε βγει στο Big Brother. Ναι. Την είχα συναντήσει λοιπόν σε ένα καράβι πριν πηγαίνει ψυχα, πριν πάει στο Big Brother. Α. Αλλά μου το είχε πει ότι θα πάω στο Big Brother. Δηλαδή όταν μιλήσαμε και γίναμε φίλες, μου λέει εγώ τώρα να πάω στο Big Brother.
Και έγινε η καραντίνα η πρώτη και δεν μπόρεσε να πάει. Α, εγκλωβίστηκε. Ναι. Και μετά πήγε στο δεύτερο, μετά έγινε που παίχτηκε. Γιατί στην πρώτη καραντίνα ακυρώθηκε το Big Brother, στη δεύτερη ήταν που το βλέπανε. Ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, και μου είπε το χέρι μου. Γιατί το έλεγε το χέρι. Το έλεγε και στο Big Brother. Και μου είπε το χέρι και μου λέει, με το που το πιάνει το χέρι μου λέει, α, εσύ είσαι σαν και εμένα, θα πεθάνουμε, ναι, σαν τη βιβλιοκλάκη. Να φάσει κατά τη λάθος, να πεθάνουμε. Δεν το ξέρει καλά, πες της. Κοίταξε να δεις τώρα. Μια άλλη τζιγκάνα μικρή που ήμουνα, μου είχε πει ότι θα έχεις πολύ ζωή με πολύ κόσμο, πολλά αυτά, πολλοί κόσμος. Δηλαδή και κοίταγε το χέρι μου και μου λέγει, πω, μπερδεύτηκα, πολλοί κόσμος, πολύ αυτό πολύ. Αλλά θα ζήσεις πολλά χρόνια. Α, εντάξει. Εγώ θα πιστέψω την πρώτη. Την πρώτη θα πιστέψω, βέβαια. Εννοείται. Όχι, γιατί η πρώτη τζιγκάνα με τι άλλο πέτυχε αυτό που, αυτό που λέμε τώρα. Το πέτυχε πολλά πράγματα, τίποτα σταθερό από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Πιστεύεις αυτά, ε? Καλά, δεν πρέπει να πιστεύω. Και στο κλιτσάνι, ε. Θα σου πω τώρα κάτι. Ορίστε, τώρα θα μου ακούσουν οι φίλοι μου από την εκκλησία και θα με βρίζουν. Λοιπόν, άκου τώρα. Α, πάλι έφυγε. Δεν είναι ότι μικρή ήμουν ευκολόπιστη. Είχα και τη γιαγιά στην Κρήτη που έλεγε το φλιτζάνι. Είχα τη θεία μου πάνω που έλεγε το φλιτζάνι. Και ήμουνα πιο μικρή, κοίταγα τα ζώδια, κοίταγα αυτά. Βέβαια από μικρή πήγαινα και κατηχητικό και μάθαινα και έναν άλλο κόσμο. Αλλά από πολύ πιο μικρή, όταν καταλάβαινα τον εαυτό μου, φοβόμουν το θάνατο και δεν ήθελα να πεθάνω. Και ήθελα να μάθω πού θα πάω μετά. Με αποτέλεσμα από πάρα πολύ μικρή ηλικία να διαβάζω ψυχολογίες, να ασχολούμαι με θρησκείες, να διαβάζω, πήρα βαθμούς ρέικι, έχω ασχοληθεί με βουδισμούς, όλα τα έχω κάνει. Α, ποτέ είσαι ενήμερη. Για να δω ποια είναι η αλήθεια. Και τελικά την βρήκες. Και τι θα γίνει. Τελικά την αλήθεια μας την είπε ο Λάζαρος που αναστήθηκε. Άκου να σου πω κάτι. Ζωντανά παραδείγματα για το αν υπάρχει μετά ζωή είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αθάνατος μένεις αν είσαι ήρωας, αν είσαι κάποιος καλλιτέχνης που έχει αφήσει κάτι πίσω του, ωραία. Ναι. Και αν είσαι και Άγιος, μένεις αθάνατος. Ναι. Δηλαδή τώρα οι ήρωες, ο Καραϊσκάκη και αυτοί δεν έχουν μείνει αθάνατοι που τους λέμε συνέχεια μετά από τόσα χρόνια. Ή ο Μπετόβεν δεν έχει μείνει αθάνατος, ο Σοπέν δεν έχει μείνει αθάνατος, ο Παπα-Νικολάου ο γιατρός δεν έχει μείνει αθάνατος. Και θέλω να σου πω ότι για να μείνεις αθάνατος πρέπει να αφήσεις κάτι για να σε θυμούνται. Για να υπάρχει, ναι, σαν, για να υπάρχει. Σαν να ξανάρθεις πάλι, να το ξανασυνεχίσεις από εκεί που το άφησες. Όχι αυτό, για να σε θυμούνται, για να υπάρχεις. Ναι. Τώρα, πιστεύω ότι η ψυχή φεύγει και ότι υπάρχει κάπου ψηλά. Έχω αρχίσει και πιστεύω. Εντάξει, δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισος, υπάρχει ένα μετέχμιο. Και ναι, μου αρέσει να πιστεύω ότι θα πάω στο Χριστούλη μου και σε αυτά και σε αυτά και σε αυτά και θέλω να πιστεύω ότι όταν μετά από εδώ υπάρχει κάτι άλλο και ότι η ψυχή δεν πεθαίνει, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό μας δείχνουν, όταν εμφανίζονται οι Άγιοι και τους βλέπουμε και αυτά, δεν είναι ότι έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα ζούνε. Βέβαια. Ή ναι. Εγώ με τον μπαμπά μου, το έχω πει πολλές φορές εδώ, γιατί όταν πέθανε ο πατέρας μου εμένα πρόσφατα, μέσα στην καραντίνα πέθανε. Ναι, τρελάθηκα. Λοιπόν, και ήταν φιλόσοφος και ήταν και άθεος. Και μου έλεγε σιγά να πεθάνω εγώ τώρα, τι μην με τα κάνετε εσείς. Αν θα βάλετε μαύρα, θα βάλετε κόκκινα, θα βάλετε. Και του έλεγα καλά, του έλεγα. Πέθανε εσύ και εγώ θα σηκώνω 40 λειτουργό και θα μου πει αν το κάνω σωστά. Και πραγματικά το πρώτο 40 λειτουργό που του έκανα την πρώτη χρονιά, τον είδα στον ύπνο μου και μου έλεγε καλά τα κάνει. Το δεύτερο 40 λειτουργό το ίδιο πράγμα. Φέτος τώρα θα δω τι θα γίνει τρίτη φορά. Θα γίνει πάλι το ίδιο. Δηλαδή τον είδα και τις δύο φορές να ολοζώντανε να μου λέει καλά τα πράττει, συνέχισε έτσι, έχεις δίκιο, υπάρχει, δηλαδή μου το επιβεβαιώνει. Κατάλαβα.
Μου το επιβεβαίνουν ένα άτομο δικό μου που το μιλάγαμε συνέχεια. Θα μου πεις, μπορεί να το υποσυνείδητο. Μπορεί να το σκέφτεσαι πάρα πολύ. Ναι, ρε φίλε. Να το προκαλείς. Αλλά το υποσυνείδητο έγινε την πρώτη χρονιά σύμπτωση. Ναι. Και τη δεύτερη, εγώ θα δω να γίνει και την τρίτη. Τόσο υποσυνείδητο έχω που είναι και με τη συμπτώση, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι λίγο. Είναι κάποιο σημάδι αυτό. Μα εγώ να σου πω κάτι. Δεν είμαι ναι μόνο αυτά. Βλέπουμε και άλλα παραδείγματα από άνθρωπους που σου λένε ότι ο Πάτερ Παΐσιος πέθανε και ήτανε, παίρνει μια γυναίκα από την Αμερική τηλέφωνο και το σηκώνει ο Πάτερ Παΐσιος στο κελί του. Ναι. Της μίλησε, της συμβούλεψε και του λέει πότε να σας ξαναπάρω και της λέει παιδί μου μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο, δεν θα με βρεις, δεν είμαι στη γη πια. Αλλά η γυναίκα από μακριά που είχε λαχτάρα να του μιλήσει, του μίλησε στο τηλέφωνο. Ναι. Μετά αυτή η γυναίκα παίρνει τη ξανά στο μοναστήρι και λέει θέλω τον Πάτερ Παΐσιο, μα της λένε αδερφή έχει πεθάνει ο Πάτερ Παΐσιος, κοιμήθηκε. Και γίνονται τα 40, το έχει περάσει 40 μέρες που έχει κοιμηθεί. Και λέει η γυναίκα, μα μίλαγα στο τηλέφωνο μαζί του. Δεν μπορούσε να το διανοηθεί ότι δεν μίλαγε στο τηλέφωνο. Και είναι πολλά παραδείγματα τέτοια που... Δεν είναι ψέματα, καταλαβαίνεις, ούτε είναι κάτι φαντασμένο. Ναι. Είναι χειροπιαστά πράγματα ότι υπάρχουν. Mm. Και έτσι με συμφέρει εμένα αυτό. Κατάλαβα. Μια φορά όταν είχα πέρα εξομολογηθώ, πω ότι λέω στον παππούλη, παππούλη να σας πω κάτι, εγώ είμαι συμφεροντολόγα, φοβάμαι το θάνατο και αγαπάω τον Χριστό, γιατί δεν θέλω να πεθάνω και θέλω να πάω εκεί μαζί του, να ζω για πάντα. Είναι ένας πολύ καλός λόγος για να γίνεις χριστιανή, δηλαδή. Είναι καλός λόγος κι αυτός, εντάξει. Ο φόβος, ξέρεις, για το θάνατο να σε πάει στη... Ε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί να πεθάνουμε, δηλαδή. Γιατί... Τη συζήτηση... Βαρύ, βαρύ, πολύ αυτό. Πάπα. Αλλάζουμε συζήτηση. Πάπα. Πάμε τώρα... Βαρύ συζήτηση, όντως, δεν είναι λίγο με... Έζησαν και οι οθόνες. Έμερα σου είναι συζήτηση. Εγώ φταίω, έχεις δίκιο. Ξέφυγε λίγο, ναι, πήγε αλλού. Ξέφυγε στο, ναι, πήγε στο βαρύ, πολύ στο βαρύ. Στο βαρύ, βαρύ, ναι. Πολύ, έτσι. Αντί τώρα εγώ έχω την κοπέλα εδώ πέρα που είναι μέσα στην αισιοδοξία και, και έχει και φωτεινό χαμόγελο και είναι και φωτεινή και είναι και ψηλή και φωτεινή και ωραία κοπελιά. Μπράβο. Ταξίδια. Γυμναστική, χορός. Αχ, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ χορός. Ένα διάστημα πήγαινα συνέχεια σε Λάτιν. Ωραία, συνέχεια, ναι, τρεις φορές την εβδομάδα ήμουν στα πάρτι. Να σου πω κάτι, αυτό είναι και ερωτικός χορός το Λάτιν, το σάλσα, ναι, και αυτά, ναι, ναι, είναι... Όλους τους χορούς ήξερα απ' έξω. Α, ξέρεις να χορεύεις Λάτιν, δεν ξέρω, θέλω να μάθω. Ναι, ναι, ξέρω. Εγώ πάλι ήθελα να κάνω, να αυτά τώρα, εγώ μάλλον πολλά πράγματα θέλω να κάνω και δεν τα έχω κάνει. Χορό, ας πούμε, δεν έχω κάνει. Και έχω το φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Μενούνο, χορογράφος, χορευτής, δάσκαλος χορού. Ο καλύτερος είναι στο Λάτιν και αυτά. Mm. Και κάνει το παιδί και δεν είναι να το εκμεταλλευτεί. Ναι. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, να του δώσουμε τα φιλάκια του. Και εγώ να μ' αρέσει ο χορός. Και τα παραδοσιακά είναι ωραία. Ναι, και τα παραδοσιακά, ναι, βέβαια. Όλοι οι χοροί είναι ωραίοι. Έτσι, σε ανανεώνει, ναι. Αρχίζει να το έχεις μέσα σου, να σ' αρέσει. Ναι, να σ' αρέσει, ναι, να χορεύεις. Ναι, ναι. Είναι ωραίο, ναι. Εντάξει, και μέσα στο σπίτι δεν χορεύεις καμιά φορά μόνη σου? Όχι. Θέλω να με παρακινήσει κάποιος, να έχω μια παρέα, έτσι. Στο σπίτι περισσότερο παίζω με την κιθάρα, γιατί έχω τρέλα με τη μουσική. Και ασχολούμαι πολύ εκεί και με τρελαίνει ότι κάθομαι σε μια καρέκλα. Θέλω να φύγω, θέλω να βγω έξω από το σπίτι. Δεν μπορείς να κάτσεις μέσα στο σπίτι? Δεν μπορώ να κάτσω, όχι, ναι, νιώθω έτσι... Καταπίεση. Ναι, νιώθω ότι σαν να είμαι μόνη μου, σαν θέλω να βγω, να δω έτσι ανθρώπους. Και θέλω να παίξω με την κιθάρα μου, να ασχοληθώ έτσι όσο θέλω. Μ' αρέσει να είμαι και μόνη μου στο σπίτι, να απομονώνομαι. Μ' αρέσει να κάτσω λίγο έτσι. Για λίγο μπορεί. Ναι, για λίγο, για δηλαδή πολύ. Μπορεί να έχω μια εβδομάδα γεμάτη και μια μέρα να κάτσω να απομονωθώ. Να θέλω την πλήρη ηρεμία, να ηρεμήσει το κεφάλι μου, να μην... Τώρα ίσως είναι και η δουλειά που κάνω, μωρέ. Ναι, ένα λόγο άμα είσαι και με πάρα πολύ κόσμο συνέχεια και μιλάς συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει, άμα 9 ώρες μιλάς και κάνεις, μετά θες ηρεμία. Ναι. Δεν θες κουβέντα.
Εντάξει, και εγώ κάποιες φορές νιώθω ότι θέλω μια έτσι ηρεμία, μια ησυχία, αλλά προτιμώ να την έχω έξω την ηρεμία, να πάω κάπου να κάτσω και να βλέπω ανθρώπους. Ναι, να έτσι να. Και ας μην μιλάω με κάποιον, απλά να είμαι μέσα σε κόσμο. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει μοναξιά. Όχι. Καλά κάνεις. Εγώ πάλι, και εγώ θέλω κόσμο και τέτοια, αλλά μια φορά τη βδομάδα να κάτσω να χαλαρώσω στο σπιτάκι μου να ηρεμήσω, θα το κάνω. Να μην μιλήσω δηλαδή, να έχω λίγα λίγα λόγια. Ναι. Εντάξει, είναι και η δουλειά σου βέβαια, εσένα που το έχεις ανάγκη περισσότερο. Ναι, έχω ανάγκη τη χαλάρωση, την ηρεμία, τη γαλήνη. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, 9 εχθές, 10 παρά, με είχε πάρει ο ύπνος. Α. Και με παίρνει ένας γνωστός και λέει, καλά, κοιμάσαι 10 παρά. Και λέω, ναι, κοιμάμαι 10 παρά. Ναι, έχεις ανάγκη. Μετά με ξύπνησε, μετά πάει πέταξε το πουλάκι, τι έκανα μετά. Ίσως είμαι κουρασμένη, ίσως βέβαια και αυτό. Ναι, εγώ σήμερα έχω σηκωθεί από τις 5 η ώρα. Oh. Κατά 9 η ώρα θα με γράψω. Τι ωράρια είναι αυτά. Δεν τα θέλω εγώ καθόλου. Είμαι πιο πολύ έχω του μια ύπνου. Φίλη που εκείνη κοιμάται όλη μέρα και το βράδυ κάνει γενική στο σπίτι. Κάνει, δηλαδή το πρωί δεν μπορεί. Είναι, πώς είμαστε τη νύχτα και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τη νύχτα και είναι το αντίθετο. Το πρωί είναι αλλά. Και το βράδυ πετάει. Κάνει δουλειές, κάνει έτσι. Είναι πολλοί κόσμος έτσι που του αρέσει να λειτουργεί τη νύχτα. Ναι. Το βράδυ λειτουργεί. Ναι, είναι πολύ. Ναι. Και το πρωί κοιμούνται μέχρι το μεσημέρι. Να λειτουργήσουν πάλι. Άρα τώρα εσύ ζεις μόνο από το τραγούδι και από τους στίχους, έτσι δεν είναι, ή κάνεις και κάτι άλλο? Εγώ κάνω μαθήματα. Απαραδίδεις μαθήματα? Όχι, παραδίδω. Κάνω μαθήματα. Έχω δάσκαλο που κάνουμε μουσική. Παρακολουθείς εσύ κάποια μαθήματα? Όχι, εννοώ για τα προστόζη μου και αυτά, πώς σαν δουλειά. Εντάξει, με το modeling λίγα πράγματα που έκανα, τώρα είμαι σε μια περίοδο στάσιμη. Στάσιμη. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να βάλουμε ξανά το τραγούδι «Είσαι ήλιος». Ναι, είναι πολύ ανεβαστικό. Ναι. Θα το βάλουμε, ναι. Είσαι ο ήλιος, για
Ακάτσε, γιατί τώρα μιλάγαμε και δεν μας ακούγανε. Mm-hmm. Τώρα μας ακούνε. Mm-hmm. Νομίζω ότι για πρώτο επιχείρημα να μελοποιήσεις το στίχο σου είναι πολύ καλό. Ναι. Τα πρώτα σου βήματα αυτά τώρα, τα πρώτα χειρήματα, να πω πώς να το πω, ναι, που κάνεις, είναι πολύ καλά. Και όπως μου έλεγες τώρα εσύ, δεν είναι τυχαίο. Κάνεις και τις σπουδές σου, τις μουσικές, τις φωνητικές σου σπουδές, κάνεις μουσική, ξέρεις τις νότες, ασχολείσαι με την κιθάρα. Τώρα μου έλεγες που το λέγαμε ότι πρώτα ο Θεός το 2023 ίσως φέρει και ένα μικρό σου παιδί που λέγεται συλλογή ποιητική με στίχους. Έτσι δεν είναι, δεν είναι το πρώτο σου παιδί αυτό. Mm. Έχεις δύο παιδιά εδώ τα τραγούδια, αλλά νομίζω ότι έχεις μια γάμα παιδιά. Ετοιμάζω κι άλλα. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Εγώ θα πω και του φίλου μου του... Του Πάνου. Του Πάνου, μπράβο. Πες μου το επίθετο ξανά για το ξανά. Σαραντάκης. Είναι και κριτικός δικός μου Σαραντάκης. Λοιπόν, θα πω του φίλου μου του Σαραντάκη ότι εσένα πρέπει όντως αυτό να σε παρακινήσει και να σου εξωτερικεύσει αυτά που έχεις να δώσεις, γιατί έχεις να δώσεις. Απλά θες τα άτομα να σε κουνήσουν. Ναι, ναι. Και τώρα μου λέγε, εγώ, γιατί τις λέω, εσύ πρέπει να ασχοληθείς με το τραγούδι από πολύ πιο μικρή. Θα είχε δουλευτεί και η φωνή, θα χάνε. Ναι. Και μου λέει, μα έπαιρνα λέει το μικρόφωνο στο μοντέλο και μου πήγαινε 31. Φοβό, γιατί είσαι ταπεινό, καλό, τροπαλό παιδί. Δεν είσαι ψωνάρα. Όχι, όχι. Δεν είσαι δήθεν. Όχι. Φαίνεται αυτό. Άλλο αν είσαι κοκέτα. Α, αυτό είναι άλλο, εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Άρα θα ανυπομονώ εγώ. Εντάξει, τώρα κάτι μου λέγες ότι συζητάς και για κάποια μαγαζιά. Ναι, έχω κάτι στο μυαλό μου τώρα. Άρα θα το δούμε τις γιορτές. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το 23 θα μου έρθεις εδώ με το μωράκι, με τη συλλογή, με το βιβλίο κάποια στιγμή και θα το παρουσιάσουμε και αυτό. Ή μπορεί να μου έρθεις με μελοποιημένα άλλα τραγούδια πάλι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι ήδη. Προχωράει. Το έχω ήδη ξεκινήσει. Αυτό ναι. Μ' αρέσει γιατί γελάει, συνέχεια γελάει και έχει ένα. Πώ είναι τα μωρά που γελάνε και είναι έτσι και έτσι. Τι καλή που είσαι. Ναι, είμαι καλή. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είσαι καλό που το βλέπω εγώ. Το βλέπω, τι είμαι εγώ, medium, είμαι. Εντάξει. Βλέπω το κορίτσι που είναι απέναντί μου. Ναι. Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει. Σήμερα θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα νομίζω και 24 είναι. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο στον κόσμο, να βάλουμε, ποιο να βάλουμε πάλι, να βάλουμε κάτι άλλο. Να βάλουμε ένα τελευταίο που έκανα, που είναι ένα τραγούδι του ο Αμαξάς, που μου αρέσει και είναι και τα αγαπημένο μου κιόλα, που το ανέβασα κιόλας πρόσφατα. Και γιατί δεν το πρέπει να το παίξουμε. Εντάξει, επειδή δεν είναι δικό μου, είναι κάποια... Και τι έγινε. Ατίνος δεν είναι, δεν το έχεις γράψει. Δεν το έχω γράψει εγώ. Είναι της Αλίκη Βογιουκλάκη που έχω κάνει κάποια διασκευή δική μου, μια δική μου ερμηνεία δηλαδή έτσι. Και το έχω τραγουδήσει. Ωραία. Έχει κάτι που μου αρέσει να τραγουδήσω διάφορα τραγούδια από κάποιους άλλους τραγουδιστές. Μαρία Θεοφίλια, γραφή μου, βγήκε το κανάλι τώρα. Α, βγήκε το κανάλι. Εντάξει, θα μπορούμε να βάλουμε ένα άλλο, δεν πειράζει, όποιο θέλεις. Ήδη έχω ανεβάσει το YouTube. Δακτυλικά αποτυπώματα. Βάλε αυτό που λέει, κάτσε εμένα βίντεο, να ακούς. Περίμενε, δεν πειράζει, βάλε ένα... Περίμενε. Βάλε κάποιο άλλο, ναι. Το μπαγλαμαδάκι, δακτυλικά αποτυπώματα, πήγα σε μάγισσες, εντεντουρίτες, να δω που κάνεσαι όλες τις νύχτες. Αυτό μας πήγαινε τώρα που λέγαμε για το... Ναι, ταιριάζει. Που λέγαμε για τα χαρτιά, αγάπη. Ένα γράμμα, ματώνω. Εμένα να ακούς, βάλουμε αυτό.
Λόγια πολλά λένε για μας, δεν έχει νόημα να απαντάς. Ας λένε να μ' αγαπάς όσο μπορείς, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Δεν αγαπήθηκαν όσο εμείς, δεν φταίνε εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς. Κι εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο. Εμένα να ακούς σε δύσκολους καιρούς. Εσύ για μένα φωτιές. Θέλω κι εγώ όλα εκείνα που θες δικά μας. Μία καρδιά, μία φωνή, κι έτσι θα μείνουμε μία ζωή. Δεν έχουν θέση φίλοι εχθροί κοντά μας. Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς. Κι εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο. Σε δύσκολους καιρούς εσύ για μένα καις, κι εγώ για σένα λιώνω. Εμένα να ακούς, εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς. Κι εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο. Εμένα να σε δύσκολους καιρούς, εσύ για μένα και εγώ για σένα λιώνω. Εμένα να ακούς, εμένα. Για κάτσα, εγώ θα βάλω το πήγα σε μάγισσα σε κάτι. Σου πάει κάτι. Να αποτουχάνεσαι όλες τις νύχτες. Πήγα μια γόησα να μας παθάτη. Να είναι στο πλάι σου σε ένα κρεβάτι. Βάζεις φωτιά στο σπίτι μας και θα το κάνεις τάχτη. Μα θα δεις μάλλον γρήγορα τις τρέλες σου σε τάξη. Πήγα σε μάγισσες Γιατί ανάλογα που θα σε βάψουν αλλάζεις, δεν θα πούμε να είναι
πολύ μου αρέσει αυτό. Εγώ τώρα σαν πελάτης που θέλω να προσθέσω τα ρούχα μου, μπορώ να σε βγάλω με τα σκό και να είναι άλλο μαζί. Όχι, εγώ νομίζω ότι είμαι ίδια. Απλά νομίζω ότι το ντύσιμο λίγο σε αλλάζει και το χτένισμα σου μεταμορφώνει λίγο. Αλλά έχεις το προτέρημα και αλλά, δηλαδή... Μεταμορφώνεσαι... Ναι, μεταμορφώνεσαι σε κάτι άλλο και ναι. Αυτό είναι το προτέρημα στο μοντέλο. Αυτό πρέπει να έχει το μοντέλο. Αυτή ναι. Είναι η μαγεία ενός μοντέλου. Ναι. Να μην είναι η ίδια, να μπορεί ο άλλος να την αλλάξει και να την κάνει όπως θέλει, να την κάνει και πιο κυριλέ και πιο αλήτης, να την αλλάζει. Ναι. Και να μην φαίνεται ότι είναι και το ίδιο πρόσωπο. Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Α, πιστεύω ότι είχες πολύ επιτυχία σαν μανικέ. Ναι, περισσότερο είχα και στις πασαρέλες πολύ, γιατί είχα ύψος και βοηθούσε και πολύ στα ρούχα. Μπράβο, ναι. Και ήσουν και αδύνατη και αυτά. Ναι, ήμουν και πολύ αδύνατη τότε, θυμάμαι πιο... Τώρα έχω παχύνει λιγάκι. Λιγάκι. 2-3 κιλά. Να σου πω... πες μου έτσι μέρη που πήγες σαν μοντέλο, δηλαδή σε ποιες χώρες έτσι, σε πασαρέλες, δηλαδή με ποια ρούχα φόρεσες ας πούμε, εντάξει θα σου πω για τον Αρμάνι, πιστεύω θα φόρασες. Με ποιους έτσι σχεδιάστες συνεργάστηκες. Με τη Ζαγορά είχα, με τον Ασλάνη, είχα κάνει και ταξίδια στο Μιλάνο, έκανα πολύ πασαρέλα γιατί βοηθούσε πολύ και το ύψος μου. Είχα φορέσει πάρα πολλά νεφικά, σε εκθέσεις, με βάζανε και σε μηχανές, αυτοκίνητα που μου αρέσουν και πολύ γιατί κιόλας. Πάνω αυτά, ναι. Ναι. Το στυλ, ναι. Ναι, ναι. Σε διάφορες έτσι εκθέσεις ήταν η καλύτερη μου. Αλλά εντάξει, να σου πω η πασαρέλα μου άρεσε περισσότερο. Ναι. Πολύ, ναι. Όχι τόσο η φωτογράφηση. Εντάξει, και σε περιοδικά είχα βγει. Σε μανατζάριζε κάποιο γραφείο ή μόνο σου μανατζάριζε? Πήγαινα σε γραφεία αρκετά, δηλαδή δεν είχα ένα. Δούλευα με αρκετά γραφεία. Mm-hmm. Ναι. Αυτό που με ξέρω εγώ που... ρε παιδί μου, εγώ έχω μία κοπελιά στην πολυκατοικία. Είναι μια κούκλα. Και ξέρω ότι από μικρή, επειδή φαινόταν από τον πατέρα της ότι θα γίνει πολύ ψηλή, γιατί και ο πατέρας είναι ψηλός και τώρα τον εκπεράζει. Είχε πάει στην Κρυθαριώτη τότε που είχε για τα μικρά παιδιά και τα μανικέ. Ναι. Αλλά το κορίτσι για κάποιο λόγο το βλέπω ότι αποσύρθηκε. Κάπως απογοητεύτηκε από τη σχολή. Θέλω τώρα να την πιάσω, να τη ρωτήσω ακριβώς τι είχε γίνει. Γιατί κοίταξε, είναι ένα παιδί. Χώρος. Είναι, τώρα πρέπει να είναι... Ο γιος μου είναι 26, αυτό πρέπει να είναι 21-22. Δηλαδή ακόμα μπορεί να κάνει και μα το δεις, είναι και όμορφο παιδί. Εκεί που είδα να... ότι ενώ πήγαινε από μικρή τη στέλνανε εκεί ναι. Στη σχολή, στις Κρυθαριώτες, που ήταν για τα ανήλικα. Ναι, ναι. Κάτι απογοητεύτηκε, κάτι παίχτηκε, δεν ξέρω τι. Και το βλέπω τώρα ότι δεν πολύ ασχολείται. Εντάξει, είναι ένας χώρος που δεν μπορείς να ταιριάξεις με όλα. Δηλαδή θα πάρεις και την αρνητικότητα. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην τους κάνεις. Ας είσαι όμορφη, δεν παίζει ρόλο αυτό. Μπορεί να θέλουν κάτι άλλο. Μπορεί να θέλουν να είσαι να φαίνεσαι πιο άλλο στυλ, ξέρω εγώ. Παίζονται πολλά γενικά. Αλλά εντάξει, απορρίψεις είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κουράστηκε κιόλας. Επειδή το ξεκίνησε μικρή και στερήθηκε κάποια πράγματα. Ίσως αυτό να την κούρασε. Δηλαδή το παιδί από μόνο του να κλώτσισε ότι... Εντάξει, θα πάσε κάστη. Κακά τα ψέματα. Όταν ασχολούνται τα παιδιά από αυτά και μεγαλώνουν γρηγορότερα ναι. Και στερούνται... Μπορεί να μπορούν και την άρνηση, γιατί δεν είναι πάντα θα την πάρεις όποια δουλειά και αν πας. Θα πας ένα κάστη, δεν είναι σίγουρο ότι θα την πάρεις. Μπορεί να απογοητευτείς, να πεις «Α, γιατί δεν με πήραν». Μπορεί να μην τους κάνεις για κάποιο λόγο. Δεν έχει σημασία αν είσαι όμορφη. Μπορεί να θέλουν κάτι άλλο. Και είναι ναι. Λογικό αυτό. Μπορεί να μην γράφεις καλά στην κάμερα. Μπορεί να
μην ταιριάζει το στυλ που θέλουν. Μπορεί να είσαι υπερβολικά ψηλή, μπορεί να είσαι πολύ αδύνατη. Πολύ αδύνατη, μπορεί να είσαι κάποια κιλά παραπάνω. Ο κάθε ένας κάτι θέλει. Άμα αυτό το βρει εσένα, από εκεί και πέρα θα σου πει, δεν σε παίρνει. Σου λέω ότι πρέπει να σου είναι αυτά τα τυχερά μοντέλα, γιατί εσύ επειδή αλλάζει, δεν θα. Πιστεύω ότι θα σε περνάει. Εντάξει, και εγώ είχα τις απορρίψεις μου πάντα. Εντάξει, δεν ήταν ότι πάντα όπου πήγαινα, πάντα μου λέγανε ναι. Εντάξει, είχα και εγώ. Αυτό όμως πρέπει να το πούμε τώρα, ναι, για τα νέα τα παιδιά. Ναι. Κοίτα να τώρα, τώρα πιάσαμε το ρεζουμί. Ναι. Για τα νέα τα παιδιά, ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται. Βέβαια. Και ότι όλοι τρώνε πόρτα. Και οι ηθοποιοί καλοί είχαν φάει πόρτα. Νοήτε. Σε θέατρα και εν τέλει ήταν ιερά τέρατα στο είδος του θεάτρου. Βέβαια, ναι. Και μανικέν πολλά, δηλαδή. Η απόρριψη, μια απόρριψη δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Όχι, βέβαια. Μα είναι όλα μες στο πρόγραμμα. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Ναι. Έτσι είναι αυτό. Εντάξει. Πάμε για άλλα που λένε. Πάμε για άλλα, εντάξει. Ναι. Άμα σου κάτσει, έκατσε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όμως μήπως κουράζονται και τα παιδιά όταν ξεκινάνε είναι από λίγο, μακριά. Ναι. Δηλαδή έχουμε δει παιδιά που παίζανε στην τηλεόραση σαν ηθοποιοί και μετά τα παρατήσανε. Γιατί τους κούρασε, γιατί τους υστερούσε το παιχνίδι, τους υστερούσε την παρέα με τους φίλους τους, τους υστερούσε. Τρως πολύ. Άλλωστε, χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ο Μάικλ Τζάκσον που ήταν από πολύ μικρός, πόσα καταθλιπτικά είχε, γιατί δεν έζησε σαν παιδί εν τέλει. Ναι, βέβαια. Και πόσα αποθυμένα είχε. Ναι. Και πόσα βγήκαν αποθυμένα. Βέβαια. Γιατί δεν βγήκε γι' αυτόν τον άνθρωπο εν τέλει. Ναι, ναι. Και ήταν αποθυμένο από παιδί που δεν έπαιξε, δεν έπαιξε ποτέ. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει. Και σου είχε φτιάξει ένα νησί, αλούφα πάρκ, ολόκληρο. Από τώρα, γιατί του λείπαν τα παιχνίδια όταν ήταν μικρός. Βέβαια, ναι. Είναι αυτό, παιδική ηλικία που λέμε. Βέβαια. Μάλιστα. Είδες όμως ότι, τέλος πάνω. Λοιπόν, άρα θα σε χαιρετήσω λοιπόν τώρα, αλλά κάτσε να βάλουμε κανένα άλλο ακόμα, να βάλουμε ή όχι. Ό,τι θέλεις. Νομίζω... Αυτή η νυχταμένη που θα είμαστε μαζί. Α, βάλουμε και αυτό, είναι ωραία. Με αυτό παίζει θα κλείσουμε. Που το παίζει κιόλας, είναι και το σύριαλ τώρα. Μπράβο, αυτή ναι, η νύχτα. Ναι. Α, το χάζεψα χτες αυτό εγώ, το σύριαλ. Πολύ, ναι, ήταν πάρα πολύ μου ωραίο. Θύμισε, γιατί εγώ δούλευα μικρή, έτσι, νύχτα. Το δούλευα σε λουλουδού. Α. Να σου λέω εγώ πρέπει να γράψω το βιβλίο. Α, δεν γίνω εγώ ηθοποιός, θα γράψω το βιβλίο που θα παίξουν οι άλλοι. Λοιπόν, άκουτα. Και όπως το χάζευα και χτες και την άλλη μέρα, μου θύμισε έτσι που δούλευα στη Λιβαδιά, σε κάτι επαρχίες, ήταν τραγουδίστρες. Εν τω μεταξύ έχει μια λουλουδού που λέγεται τον μπαμπά τη εκεί. Ναι, ναι. Ναι, και λέω: κοίτα να δεις, λέω πώς τα έχουν η λουλουδού και καλά που αγωνίζεται για τον πατέρα τη, ο σερβιτόρος τη στηρίζει. Όχι, εμένα με στηρίζανε τραγουδιστές, να πω στους σενεριογράφους. Και τα αφεντικά. Ωραία, ωραία. Να αλλάξετε το σενάριο. Α, μια χαρά. Να πάω να του πω και πολύ, και πάει και πολύ καλά. Πήγε κανένα, είναι ο, αυτός που παίζει ο πρωταγωνιστής, είναι ο της... Της Βάντη. Ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά παίζει και πολύ ωραίο. Ναι, ναι, είναι ωραίος. Μου θυμίζει τον Κρητικό στην Κρήτη που είναι ερωτευμένη. Εγώ ένα τέτοιο άντρα είδα στην Κρήτη και είπα σοκ. Είναι καλός ηθοποιός, πολύ καλός. Ήταν, τέτοιο ακριβώς στυλ. Και τον έβλεπα χτες. Παίζει ωραία τον ρόλο. Και του πάει, ταιριάζει ο ρόλος. Του πάει αυτό που παίζει. Και το παίζει, είναι, ναι, είναι αληθινός. Αφού σήμερα το πρωί που λες τώρα έτσι, γιατί λέμε Βαρδί και γι' αυτό να ναι, κοιμήθηκα εγώ με αυτό το έργο, ωραία. Όταν ξύπνησε λοιπόν το βράδυ που είχα τους λογισμούς μου, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Λέω, ρε τη Βαρδί, λέω, μετά τον Αδυνατούλη. Α, έπεσα όμως και σε μια είδηση που λέει ο Νικολαίδης ότι τον κεράτωνε με αυτόν ένα χρόνο πριν. Και λέω τώρα. Ναι, μένει φέτες ο Νικολαίδης γυμναμεσμένος και αυτά, αλλά άλλο στυλ. Ναι. Δεν είναι αυτό το αντρουά. Αυτό είναι αντρουά, βαρβατιλά, έτσι, με τρίχα, με αυτά, αντρου, έτσι, αντράρας. Ναι, ναι. Μπράβο της Βάντης, αρκεί μην τον βάλει να ξυριστεί τον άνθρωπο και τον κάνει... Τότε θα τη βδύρω, θα τη στείλω μήνυμα και θα της πω, κυρία μου,
Ευνούχησες και έναν άντρα που πέφτει. Δηλαδή, άμα τον δω ξυρισμένο εδώ, θα ξενερώσω. Τον έχεις εικόνα, ναι, κάπως είναι. Τον έχω, κοίτα, ναι, από το πουκάμισο που φοράει, είδα ότι έχει τρίχες. Εάν τον ξυρίσουν τον άνθρωπο, δεν θα είναι. Εμένα μου αρέσει ο άντρας να έχει τρίχα εδώ. Έτσι δεν είναι. Ναι. Πας με άντρα ή με άγαλμα, με άντρα πρέπει να τρίχα. Ναι. Άλλο να είναι ξανθούλης όπως είναι ο Γιωργάκης μου, τώρα εμένα και δεν έχει τριχούλες. Εντάξει. Το παιδάκι μου. Ναι. Ούτε ο άντρας μου έχει, έχει πολύ λίγο, γιατί είναι ξανθή. Ναι, άμα είσαι ανοιχτός, βέβαια, ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά πάλι έχουν λίγο εδώ, πολύ λίγο, εντάξει. Έχω και αξιοριστεί. Είναι σύντης μόδας. Και αρέσει οι γυναίκες αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Θα σου πω κάτι άλλο, θα σου πω κάτι για μας τις γυναίκες. Όταν είμαστε από μικρές... Να, εδώ άλλο πρόσωπο. Είναι το μαλλί. Νομίζω ότι είναι το χτες. Ξέρεις σε ποια μοιάζεις εδώ. Ή ποια. Στην Κουλιανού. Στην Κουλιανού, σε αυτή που παντρεύτηκε το Μπλεύρη, το... Πώς τη λένε, που χώρισε τον Κωστόπουλο. Την Παλατσινού. Ναι. Όχι. Εδώ στην Παλατσινού. Όχι. Όχι, δεν της μοιάζω. Μοιάζεις. Εμένα μου έχουν πει ότι μοιάζω πολύ με την Παπά. Την Ειρήνη την Παπά, ναι. Στο προηγούμενο βίντεο. Και στην πραγματικότητα μοιάζεις με την Ειρήνη, ναι, την Παπά. Έτσι όπως σε βλέπω τώρα. Πολύ. Όταν ειδικά είναι ίσιο το μαλλί μου. Στην μου Ειρήνη, λένε, μπράβο, στην ότι... Ειρήνη την Παπά μοιάζεις. Ναι. Τώρα που σε βλέπω. Σε αυτή εδώ, μου έχουν, ναι, πει. Καμία. Αλλά εδώ τώρα μοιάζεις την τέτοια. Με το σγουρό μαλλί. Δεν συμφωνώ. Όχι, μόνο με την Παπά μοιάζω. Λοιπόν, με καμία να μοιάζει, δεν σου αφήνω. Ζήσω δε θα βρω σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη έχω ένα συμπολίτη μας, πασίγνωστο τον Αλφόσο έχω, που είναι και συμπολίτης μας τραγουδιστής. Ο Φραντζίσκος, ο Αλφόνσο, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, θα σου πω μετά εκτός κάμερας. Και είναι χαρά μου που θα είναι εδώ, γιατί είναι και νεοσμυρνιώτης ο άνθρωπος και έπρεπε όντως να, δηλαδή, να παρουσιάζουμε και τα δικά μας εδώ πέρα άτομα, τους δικούς μας καλλιτέχνες της Νέας Σμύρνης. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Τετάρτη, σας αγαπώ πολύ. Α! Ίσως κάνουμε μία εκπομπή έξτρα τη Δευτέρα 6.30 ώρα το απόγευμα. Μπορεί να κάνουμε μία εκπομπή για να παρουσιάσουμε το συγκρότημα Ρίζες. Αυτό τώρα δεν το ξέρω 1000%, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε μία εκπομπή έκπληξη για να παρουσιάσουμε το συγκρότημα Ρίζες τη Δευτέρα 6.30 ώρα. Θα σας ενημερώσω ιντερνετικά. Σας αγαπούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Χάθηκα κι εγώ κάποια βραδιά. Ευχαριστώ. Την Ολυμπία που με κάνει στην εκπομπή της. Και το σταθμό εδώ. Και το σταθμό. Και εμείς ευχαριστούμε και στο Επανεδίν για τα καινούργια σου τα μόρια που μας παρουσιάζεις. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
ο καιρός και μαύρο φίδι. Μου γνεύει η καρδιά, πάρε μυρωδιά. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι.